Τότε λοιπόν είχαμε την ιδέα μαζί να καθιερωθούν αυτές οι γιορτές, να το πούμε έτσι, να καθιερωθεί αυτό το διάστημα μνήμης, όπου να φέρει στο προσκήνιο τη 12η Οκτωβρίου του 1944, την ημέρα όπου τα γερμανικά στρατεύματα έφευγαν από αυτόν τον δρόμο, πηγαίνοντας προς τη Λιωσίων και την Αχαρνών για να βγουν στην Εθνική Οδό, και βεβαίως την ίδια στιγμή γέμιζε από χιλιάδες Έλληνες, από εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας. Στην Ελλάδα, ίσως μια μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη, επιλέχθηκε ιστορικά να γιορτάζεται η κήρυξη του πολέμου και όχι η ημέρα της απελευθέρωσης, όπως έγινε στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτή την επιλογή, να το πούμε έτσι, του επίσημου μετεμφυλιακού κράτους, αν και είναι αλήθεια ότι οι γιορτές της 28ης Οκτωβρίου και το 41 και το 42 έγιναν με την ενεργητική συμμετοχή τότε του φοιτητικού και του νεολαίστικου κινήματος και της αντίστασης. Παρ' όλα αυτά, η επίσημη θεσμική κρατική αναγνώριση ως εθνική γιορτή είχε το δικό της συμβολισμό. Στο όχι, το οποίο μάλιστα αποδιδόταν στον Μεταξά και όχι στον αγωνιζόμενο και κινητοποιημένο ελληνικό λαό, μπορούσαν να χωρέσουν πολιτικές αθώωσεις όλων εκείνων των ανθρώπων που με τον ΑΒ τρόπο βρέθηκαν απέναντι στην αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, και βεβαίως με έναν τρόπο να αθωωθούν με μια ανάγνωση της ιστορίας διαφορετική στα μετέπειτα χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι η παρέμβαση που βρήκε ανοιχτές πόρτες στη Βουλή των Ελλήνων, στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην ΕΡΤ και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι μια καταλυτική παρέμβαση για να μπορέσουμε να κάνουμε τον Οκτώβριο, να ενώσουμε τη 12η Οκτωβρίου με την 28η Οκτωβρίου, να ξαναδώσουμε το νήμα του αντιφασισμού και της μνήμης απέναντι στον ναζισμό, της ζωντανής μνήμης απέναντι στον ναζισμό, να τους δώσουμε μια χρονική συνέχεια, να είναι ο Οκτώβρης ένας μήνας αντιφασιστικής και αντιναζιστικής μνήμης, όχι μόνο γιατί η μνήμη είναι ιστορία, αλλά γιατί η μνήμη, εκτός από ιστορία, γίνεται και γνώση και γίνεται και κινητοποίηση και γίνεται εργαλείο στα χέρια του κινητοποιημένου λαού για να μην ξαναζήσει ποτέ αυτή τη φρίκη που έζησε εκείνα τα χρόνια. Με αυτή την λογική θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, τη Βουλή των Ελλήνων που είναι ο βασικός αρρωγός μαζί με όλους τους άλλους θεσμούς, και βεβαίως την ομάδα των παιδιών που τρέχουν για τέταρτη χρονιά φέτος και καθιερώνουν ένα θεσμό πολύ σημαντικό για την πόλη μας και βέβαια και για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.